Με τον κύριο Χρυσόγωνο, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μάλλον. Όχι. Κύριε Χρυσόγωνε, από σήμερα σταματάει αυτό? Ουσιαστικά από χθες το βράδυ, ανεξάρτητος πλέον. Ανεξάρτητος ευρωβουλευτής. Έχετε αποστείλει επιστολή παραίτησης? Όχι, θα την αποστείλω εντός της ημέρας σήμερα. Στον κύριο Μάλιστα. Τσίπρα ή στον επικεφαλής κοινοβουλευτικής ομάδας των ευρωβουλευτών? Στην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για να δηλώσω την ανεξαρτητοποίησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Εκτός από την ανεξαρτητοποίηση, κύριε Χρυσόγωνο, ή μάλλον η ανεξαρτητοποίηση αυτή οδηγεί και στη δημιουργία ενός νέου φορέα, ενός νέου κόμματος? Όχι, αντίστροφα. Η δημιουργία του νέου φορέα, η αποχώρηση της σοσιαλιστικής τάσης, είναι αυτό που προκαλεί την ανεξαρτητοποίησή μου από το ΣΥΡΙΖΑ. Η απόφαση λήφθηκε χθες με πλειοψηφία 82% από τα 2.000 περίπου μέλη της σοσιαλιστικής τάσης, η οποία σημειωτόταν ήταν μια από τις ιδρυτικές συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ ως μέλος της σοσιαλιστικής τάσης μπήκα στο ΣΥΡΙΖΑ και ως μέλος της σοσιαλιστικής τάσης πάλι αποχωρώ μαζί με την υπόλοιπη σοσιαλιστική τάση, εκτός βεβαίως από αυτούς που διαφώνησαν και που προφανώς θα παραμείνουν, όπως είναι ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο Αντώνης Κοτσακάς και άλλοι. Και θα ενταχθείτε στον, το έχετε ακούσει και αυτό, στο νέο φορέα της κεντροαριστεράς? Αυτό το έχω ακούσει πολλές φορές και η απάντησή μου είναι ότι δεν μπορούμε καν να μιλάμε για νέο φορέα της κεντροαριστεράς, διότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε ούτε πότε θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, ούτε πώς θα διεξαχθεί, ούτε ποιος θα επικρατήσει σε αυτήν και κυρίως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η πολιτική και ιδεολογική και οργανωτική φυσιογνωμία του νέου φορέα. Πάντως δεν το, δεν το αποκλείεται. Δεν το αποκλείεται. Το ζήτημα είναι... Ναι, δεν το αποκλείεται από ό,τι καταλαβαίνω με την απάντησή σας. Μα πώς μπορώ να αποκλείσω κάτι για ένα σχήμα που δεν το έχουμε δει τι θα είναι? Ναι. Λέμε τώρα γενικός και αρίστος κεντροαριστερά. Τι σημαίνει ακριβώς αυτό? Εδώ πρέπει να υπάρξουν προγράμματα. Τα κόμματα δεν πρέπει να είναι πελατειακές πυραμίδες στηριγμένες σε προσωπικές εξυπηρετήσεις. Τα κόμματα πρέπει να είναι πολιτικοί οργανισμοί που παράγουν ιδεολογία και παράγουν πολιτικό πρόγραμμα, δηλαδή πρόγραμμα εξουσίας για τη χώρα. Αυτό πρέπει να δούμε και πρέπει να το δούμε όλο το πολιτικό σύστημα. Πώς θα καταφέρουμε να αλλάξουμε σελίδα για τη χώρα, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές για τους νέους, πώς θα μπορέσει ο ελληνισμός να αποκτήσει ένα μέρος ένα σε αυτόν τέτοιο, τον τόπο. Ένα τέτοιο που, κόμμα θα δημιουργήσει η σοσιαλιστική. Αν συνιστούν οι σημερινές πληθυσμιακές τάσεις, δεν το βλέπω να το έχει ο ελληνισμός στο μέλλον. Πρέπει να το δημιουργήσουμε. Ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει και η σοσιαλιστική τάση με επικεφαλής εσάς. Αυτό θα δούμε από εδώ και πέρα. Εντάξει, για να γίνει κόμμα. Απαιτείται μια τάξη μεγέθους, την οποία η σοσιαλιστική τάση δεν την έχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Με 2.000 ανθρώπους και μάλιστα το 82% των 2.000 ανθρώπων δεν γίνεται κόμμα. Ένα σοβαρό κόμμα για να γίνει χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες μέλη, στελέχη, οργάνωση κλπ. Άρα εμείς απευθυνόμαστε στον κόσμο, ζητάμε τη μαζική συμμετοχή των πολιτών. Από εκεί και πέρα τα επόμενα βήματα θα εξαρτηθούν ακριβώς από αυτό. Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχόλιο για τον πρώην σύντροφό σας, τον κύριο Καρανίκα, και τα όσα σας είπε αναφορικά με την πρόθεση ανεξαρτητοποίησής σας? Όχι, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με τον κύριο Καρανίκα, ας είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι, αλλά σας είπε όμως, ας κατεβείτε στις εκλογές να γελάσουμε, είπε ο κύριος Καρανίκας. Έτσι δεν είναι, είναι σοβαρό? Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Χρυσόγωνε, πώς τη βλέπετε την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί? Θέλω να μπούμε στο σημερινό βασικό θέμα της επικαιρότητας, έτσι όπως ανταλλάσσονται επιστολές, αναφορικά με την ταυτότητα αλλαγής φύλου και τα όσα λέει η Εκκλησία προς την κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρουμε ότι στην Ευρώπη γενικώς το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πάρα πολύ επίκαιρο, τη διασφάλιση δηλαδή των δικαιωμάτων των λεγόμενων LGBTI στα αγγλικά ή επί το ελληνικότερον ΛΟΑΤΚΙ. Εγώ δεν είμαι επί της αρχής αντίθετος στην ιδέα της νομικής κατοχύρωσης αλλαγής φύλου, αλλά έχω την εντύπωση, χωρίς να έχω προλάβει και να το μελετήσω σε όλη του τη λεπτομέρεια το νομοσχέδιο και τα συναφή ζητήματα που ανακύπτουν, γιατί δεν είναι μόνο να διαβάσεις ένα κείμενο, έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν κακοτεχνίες ή, εν πάση περιπτώσει, προχειρότητες στο κείμενο του νομοσχεδίου. Με το έτος συμφωνείτε? Να... Με το 15ο έτος συμφωνείτε?
Και αυτό είναι ένα ζήτημα ασφαλώς. Και ένα άλλο ζήτημα είναι τι γίνεται σε περίπτωση που θα έχουμε καταχρήσεις προς αποφυγή της υποχρέωσης στράτευσης. Έτσι. Άρα είναι μια άλλη παράμετρος, πολύ σωστή. Έπρεπε ίσως να τα έχουμε δει νωρίτερα. Όχι ίσως, θα έπρεπε να τα έχουμε δει νωρίτερα. Άνω τελεία, κύριε Ευρωβουλευτά, παρακαλώ. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.